Πάμε αμέσως τώρα να συνδεθούμε με το ακριτικό Καστελόριζο. Εκεί μας περιμένει ο Στράτος Αμύγδαλος, αντιδήμαρχος. Κύριε Αμύγδαλα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ. Καλησπέρα σας. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε, σε εξωτερικό χώρο βλέπω? Σε εξωτερικό χώρο, για να μπορέσουμε και για τους δικούς σας τηλεθεατές να πάρετε έτσι έστω και αυτή τη βραδινή όψη του νησιού μας. Ένα μικρό δώρο, ας πούμε, για την πρώτη χρονιά που έρχεται. Είμαστε σε εξωτερικό χώρο. Έχει καλό καιρό. Μόλις μπαίνει και το πλοίο της γραμμής. Είναι πολύ καλός ο καιρός. Είναι πολύ καλός. Πετύχαμε και την αναχώρηση. Την αναχώρηση του πλοίου. Όχι, έρχεται η άφηξη. Άφηξη, έρχεται, μάλιστα. Ναι, τώρα έρχεται. Οπότε ο καιρός είναι καλός. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ναι, πολύ καλός. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, για να μην τα ξεχάσουμε, για την προβολή, για την βοήθεια όλο αυτό το διάστημα. Σταθήκατε κοντά στο νησί μας, μιλήσαμε αρκετές φορές. Σας αισθανόμαστε έτσι ένα κομμάτι του νησιού μας, γιατί το είχαμε ανάγκη αυτή τη χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ξεκίνησε βέβαια από τον Εύρο, αλλά τελικά επεκτάθηκε και μέχρι εδώ κάτω στα δικά μας τα νερά. Ειδικά βέβαια αυτή η ημερομηνία 21 Ιουλίου, με όλο αυτό που είχε συμβεί τότε, μας συνετάραξε και για αρκετούς μήνες ήμασταν σε μια συνεχόμενη επιφυλακή και σε μια συνεχόμενη έτσι σκέψη τι θα γίνει αύριο. Το κλίμα τώρα στο νησί, και σας προσωπικά. Βέβαια, η Κρήτη TV, μέσα από όλες τις παραγωγές, βέβαια, όχι μόνο μέσα από την Κρήτη σήμερα, στέκεται δίπλα στο Καστελόριζο και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες ζωντανές συνδέσεις και μας έχετε βοηθήσει και εσείς ο ίδιος προσωπικά, πρέπει να το πούμε αυτό. Αντιδήμαρχε, το κλίμα τώρα στο νησί πώς είναι? Είμαστε ήσυχα, οικογενειακά, όπως κάθε γιορτές. Βέβαια, έχουμε και την πανδημία, αλλά είμαστε μικρός έτσι. Ο αριθμός, ας πούμε, του κόσμου μένει εδώ, οπότε το προσπαθούμε, προσέχουμε, γιατί δεν έχουμε και την ανάλογη, ας πούμε, ιατρική περίθαλψη σε κάτι αντίστοιχο. Πέρασαν οι γιορτές ήσυχα, στολίσαμε, το νησάκι είναι καθαρό. Εντάξει, όπως έχουμε μάθει κάθε χρόνο. Έχετε κρούσματα? Δεν έχουμε. Είχαμε ένα κρούσμα πριν κάνα 1,5 μήνα, αλλά γίνανε, ας πούμε, οι απαραίτητες ενέργειες και οι εχμηλατήσεις και αυτά και το προλάβαμε, δεν έγινε κάτι περαιτέρω. Από εκεί έπειτα είμαστε εντάξει. Έχουμε τα rapid test, προσέχουμε, απολυμμένουμε. Ο κόσμος που έρχεται και φεύγει, συνήθως ο στρατός που είναι έτσι ένα θέμα που το κοιτάμε λίγο παραπάνω, προσέχουν και αυτοί. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Έχετε και τους κριτικούς φαντάρους εκεί. Ναι, τους κριτικούς φαντάρους εδώ τα παιδιά. Η σκέψη μας βέβαια είναι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το τι περνάει κάθε οικογένεια, συμπάσχουμε και εμείς. Και θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω τους υγειονομικούς μας για τον αγώνα που έδωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα, τα σώματα ασφαλείας, το στρατό μας και σε εμάς βέβαια ειδικά τη δική μας την περιοχή, ένας λόγος ακόμα παραπάνω για να αισθανόμαστε αυτή την ασφάλεια που τελικά αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα και είμαστε και πιο ήρεμοι. Μία δυνατή ευχή από τον Αντιδήμαρχο Καστελορίζου προς όλους τους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή με φόντο και το 2021, Αντιδήμαρχε. Η ευχή που θέλω να δώσω είναι να έχουν την υγεία τους, να έχουν οικογενειακή ευτυχία, όλα τα καλά του κόσμου σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Η χώρα θα ξεπεράσει τα δύσκολα. Είμαστε ένας λαός που αντέχει και νομίζω τα καλύτερα είναι μπροστά μας για όλους. Για το Καστελόριζο να πω ότι γίνεται ένας αγώνας. Τώρα πέφτει άγκυρα. Για να χαλάσουμε και λίγο. Γίνεται ένας αγώνας έτσι καθημερινός, με μόνο στόχο ο κάτοικος του Καστελορίζου να νιώσει καλύτερα και το επίπεδο της ζωής να βελτιώνεται καθημερινά. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ, τους χαιρετισμούς μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ, πολλούς χαιρετισμούς από το Καστελορίζο. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά.